Βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, τα ποσοστά φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων έχουν επανέλθει σε προ-κρίσης επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό φτώχειας κοινωνικού αποκλεισμού στο τέλος του 2018 ήταν στο 23,9% συγκριτικά με 25,2% του περσινού έτους, όταν το ίδιο ποσοστό έφτασε το 2015 στο ανώτατο επίπεδο του 28,9%. Μείωση παρουσιάζουν και οι ανισότητες βάσει του ανάλογου δείχτη, εφόσον στο τέλος του 2018 καταγράφεται μείωση σε ποσοστό 29,1% από 30,8% που ήταν στο τέλος του 2017, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνετούς οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει με υπευθυνότητα η παρούσα διακυβέρνηση. Βάσει και των στοιχείων αυτών, αλλά μελετώντας και τους υπόλοιπους οικονομικούς δείχτες, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα πως η κυπριακή οικονομία ενισχύεται και οι προοπτικές συνέχισης της ανάπτυξης παραμένουν ισχυρές. Πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και στόχοι, όπως για παράδειγμα ο στόχος της επανόδου σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ο οποίος αποτελεί και προτεραιότητα που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Οι αναπτυξιακές πολιτικές που αποδεδειγμένα επιφέρουν αποτελέσματα και ωφέλη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας θα πρέπει να συνεχίσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ώστε να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομία για να μπορεί να αντέχει και στις όποιες ενδεχόμενες προκλήσεις.